Γεια σας φίλοι μου. Είμαι η Βασιλική Παπαϊωάννου και θέλω να μοιραστώ κάποια μηνύματα μαζί σας. Σήμερα έκανα ένα private session με μια κοπέλα και ήταν πολύ σκληρή με τον εαυτό της. Ήταν πολύ αυστηρή με τον εαυτό της. Επί της ουσίας ήταν σαν να μισούσε μια πλευρά του εαυτού της. Το αναφέρω γιατί όλοι περνάμε από αυτό, όλοι αντιμετωπίζουμε αυτό, όλοι μας. Και αφού λοιπόν κάναμε μια ιδιωτική συνεδρία και περάσαμε μέσα από αυτό και της έδωσα κάποιες ασκήσεις και το είδαμε και το διαβάσαμε ενεργειακά, μου ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι το ζήτημα είναι να αποδεχτεί και να αγαπήσει τον εαυτό της. Κάτι που χρειάζεται να κάνουμε όλοι μας επίσης. Και γι' αυτό και το μοιράζομαι με όλους. Πόσο σημαντικό είναι να αποδεχόμαστε και να αγαπάμε τον εαυτό μας χωρίς όρους. Χωρίς όρους, ανιδιοτελώς, και χωρίς προϋποθέσεις. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε θα χάσω 5 κιλά και μετά θα αγαπήσω τον εαυτό μου. Θα καταφέρω αυτό και μετά θα με παραδεχτώ. Όταν βγάζω 5.000 ευρώ το μήνα, τότε θα είμαι αστέρι. Όταν θα κάνω αυτό, τότε θα παραδεχτώ τον εαυτό μου. Τότε θα αποδεχτώ τον εαυτό μου. Τότε θα αναγνωρίσω τον εαυτό μου. Τότε με όρους. Επί της ουσίας αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι το ανάποδο. Πρώτα να αποδεχτούμε και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Και αυτός είναι ο δρόμος. Αυτό είναι το κλειδί που θα ξεκλειδώσει την πόρτα. Αυτό είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στο να χάσουμε τα 5 κιλά, να καταφέρουμε το εισόδημα που επιθυμούμε, να κατακτήσουμε ένα στόχο, να κάνουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε να είναι, να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία επιθυμούμε. Να κάνουμε αυτά τα πράγματα που όχι θα μας κάνουν ευτυχισμένους. Γιατί η ζωή είναι τώρα, η ζωή είναι στο κάθε τώρα. Η ζωή είναι αυτή η στιγμούλα που σας μιλάω. Δεν μπορούμε να ξέρουμε για το αύριο. Και σίγουρα το χτες έχει περάσει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε από το χτες, γιατί μέσα σε μια στιγμή μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για το αύριο, δεν μας ενδιαφέρει να μιλάμε για το αύριο, γιατί αυτό δημιουργεί προσδοκίες, επί της ουσίας είναι ένας φανταστικός κόσμος που το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον εκτιμήσουμε και να τον αξιολογήσουμε με βάση τα χθεσινά μας βιώματα. Άρα είναι μια πλάνη. Αυτό που έχουμε είναι το τώρα. Σε αυτό το τώρα λοιπόν, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ζούμε το κάθε δευτερόλεπτο χωρίς προσδοκία, χωρίς προσκόλληση και χωρίς προϋποθέσεις. Αν κατακτήσω αυτό, θα αγαπήσω τον εαυτό μου, θα τον αποδεχτώ και θα τον αγαπάω περισσότερο και δεν θα αυτομαστιγώνομαι και δεν θα αυτοτιμωρούμε κλπ. Έχουμε πέσει όλοι σε αυτή τη λούμπα. Έχουμε βρει όλοι τρόπους να ψυχαναγκαζόμαστε. Όχι απλά δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να το κάνουμε άλλο αυτό. Δεν πρέπει να το κάνουμε άλλο. Δεν κάνει να το κάνουμε άλλο. Επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και επειδή θα το αναλύσω περισσότερο στην ελεύθερη κλίση αυτής της Κυριακής, 8/10/2023 στις 7 το απόγευμα, ζωντανά στο Zoom, στην κοινότητά μου, I am Βασιλική Community, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας σήμερα και να σας πω ότι αν έχετε σχόλια, αν έχετε ερωτήσεις, αν έχετε να μοιραστείτε κάποια πράγματα, να ρωτήσετε κάποια πράγματα, αν χρειάζεστε καθοδήγηση, αν θέλετε κάπως να έρθετε και να ενωθείτε μαζί μας σε αυτή την όμορφη δημιουργική συζήτηση και σε αυτή την
ζωντανή οικογένεια που έχει διαμορφωθεί και αναπτύσσεται και είναι υπέροχο και συγκινητικό αυτό. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μου ή μπορείτε να στείλετε το email σας σε προσωπικό μήνυμα ή στο iamvasiliki@zohomail.eu και να μπείτε στην ελεύθερη συνειδητή κλίση της Κυριακής, όπου όποιοι άνθρωποι μπαίνουν, ξαναμπαίνουν και ξαναμπαίνουν και με αυτόν τον τρόπο έτσι μαγικά και όμορφα, ανθρώπινα και αγαπησιάρικα έχει αναπτυχθεί αυτή η κοινότητα. Έχουμε και πάρα πολλά νέα να μοιραστούμε μαζί σας, γιατί είμαστε σε έντονη δράση και δημιουργικότητα και έμπνευση αυτή την εποχή, οπότε θα έχουμε κι άλλα να σας πούμε, αλλά ελάτε να συζητήσουμε αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, μας απασχολεί όλους και είναι από τα πολύ σημαντικά καθοριστικά ζητήματα που βάζουμε κάτω από το χαλάκι, δεν καταλαβαίνουμε ή δεν θέλουμε να καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά είναι και τελικά είναι αυτό το self-sabotage που κάνουμε, δηλαδή μόνοι μας τιμωρούμε τον εαυτό μας. Έχω πει ότι το όπλο του μέλλοντος και το κλειδί για τα πάντα είναι η αγάπη. Και το πιο δύσκολο πράγμα τελικά είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας, να αγαπάμε πραγματικά και να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας. Θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση αυτή την Κυριακή. Ελάτε μαζί μας και βέβαια μπορείτε να μπαίνετε και στο κανάλι μου στο YouTube να παρακολουθείτε τα βίντεό μου. Με βρίσκεται I am Vasiliki, αν κάνετε ένα search. Γενικά το brand είναι I am Vasiliki, όπου εκεί βρίσκεται τα πάντα. Σας αγαπώ, κρατάμε πάντα τη συχνότητα ψηλά. Σας περιμένω στην ελεύθερη κλίση της Κυριακής. Να είστε καλά, ελάτε με τις ερωτήσεις σας, με την ενέργειά σας, με το δικό σας φως. Ελάτε να πάρετε και να δώσετε και ελάτε να ενωθούμε. Δεν είναι εποχή να είμαστε χώρια, είναι εποχή ένωσης συνείδησης ανθρώπων, ενεργειών. Είναι η εποχή της αγάπης και του φωτός. Καλά είναι να συντονιζόμαστε και να βάζουμε όλοι το λιθαράκι μας. Να είστε καλά και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.